Στα 2 της χρόνια γνώρισε το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής. Μέσα σε λίγες ώρες έχασε γονείς και αδελφάκι και τώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο λόγος για το δίχρονο κοριτσάκι πιθανότατα από τη Συρία που επέβαινε με την οικογένειά του στο δουλεμπορικό που βυθίστηκε ανοιχτά της Κρήτης τη νύχτα της Παρασκευής. Το κοριτσάκι με δύο Αιγύπτιους και μια 19χρονη επίσης από τη Συρία εντοπίστηκαν στη θάλασσα από δύο τάγκερ τα οποία τους περισυνέλεξαν σε κακή κατάσταση. Κοντά τους εντοπίστηκαν και δύο σωροί, ένας ηλικιωμένος και ένα ακόμα παιδί, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων ήταν το αδερφάκι της. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από το νέο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την περισυλλογή 7 ναυαγών στη θαλάσσια περιοχή 150 περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας. Ήτανε 4 άντρες, μία γυναίκα και 2 παιδιά, το ένα εκ των οποίων απεβίωσε πριν ακόμη γίνει η περισυλλογή από το ελικόπτερο Super Puma. Ελικόπτερο Super Puma που απογειώθηκε από τη Ρόδο, τους παρέλαβε από τα 2 φορτηγά και τους μετέφερε στα Χανιά. Στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε πως οι 4 άνδρες και οι 19χρονοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το κοριτσάκι όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Παγνί. Το παιδάκι μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μαστέρα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είμαι διασωληνωμένος σε καταστολή. Έχει βαριάς μορφής αφυδάτωση και μια πιθανή λίμωξη αναπνευστικού. Ωστόσο, λαμβάνει την αγωγή που πρέπει, δίνεται η απαραίτητη αντιβίωση και περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες, οι οποίες είναι και κρίσιμες, για να δούμε για την έκβαση της υγείας της μικρής σχετικά με την αφυδάτωση και με την πιθανή λίμωξη αναπνευστικού. Οι 5 μετανάστες που πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων. Από χτες το βράδυ φιλοξενούνται στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων 5 ελαθρομετανάστες που βρεθήκαν στα ανοιχτά της θάλασσας. Οι 4 άντρες φιλοξενούνται σε αυτόν τον χώρο και μια γυναίκα μέσα στον χώρο του Ιδρύματος και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε αυτά που χρειάζονται. Είναι λιγάκι καταβεβλημένοι, τους φέρνουμε σε αυτόν τον χώρο εδώ φαΐ για να μην τους κουράζουμε να πηγαίνουν κάτω στην τραπεζαρία που έχουμε. Και ό,τι άλλο χρειαστεί από ιατρική φροντίδα θα προσπαθήσουμε να τους προσφέρουμε. Σύμφωνα με τους μετανάστες που διασώθηκαν στο δουλεμπορικό το οποίο βυθίστηκε, επέβαιναν δεκάδες άτομα και από χθες το πρωί σκάφη της Μάλτας και της Ιταλίας ερευνούν στη θαλάσσια περιοχή 100 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων.